Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Η εβδομάδα προσαρμογή πέρασε και σήμερα Παρασκευή ήταν μια κακή μέρα για δεκάδε πατρινού οδηγού που επέλεξαν το λιμάνι τη Πάτρα για να σταθμεύσουν τα οχήματά του. Το λιμεναρχείο, με ανακοίνωσή του, είχε προειδοποιήσει. Είχε καλέσει του οδηγού να χρησιμοποιούν του χώρου στάθμευση του Δήμου στη λιμενική ζώνη και μόνο αυτού. Ενώ οι παραβάτε θα δέχονταν βαριά πρόστιμα. Σήμερα λοιπόν αφαιρέθηκαν πινακίδε. Δεκάδε πινακίδε όπω βλέπετε και στι φωτογραφίε. Όπω εξάλλου ανέφερε το προηγούμενο διάστημα ο κ. Λιμενάρχη. Πατρών Δημήτρη Κυριακουλόπουλο. Η εν λόγω απόφαση του Λιμεναρχείου δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στην προστασία των οδηγών. Εξάλλου, είναι νοπέ ακόμα οι μνήμε από το τραγικό δυστύχημα που συνέβη το Σεπτέμβριο του 2015, όπου τρει άνθρωποι έχασαν τη ζωή του όταν το όχημά του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο λιμάνι, έπεσε στη θάλασσα. Πριν από δύο εβδομάδε, οι λιμενικοί στου οδηγού προειδοποιητικέ κλήσει πω δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν στο λιμάνι. Ωστόσο, από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε σταδιακά η επίδοση κλήσεων, ενώ με τη συνδρομή της αστυνομίας αφαιρούνται και πινακίδες κυκλοφορίας.